Νέα δεδομένα σε σχέση με τις δύο αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή δημιουργεί γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Κώστας Κληρίδης τονίζει πως εσφαλμένα χαρακτηρίζεται στην επιστολή του Γιαννάκη Ομήρου η Βουλή ως διαλυθής, αφού είναι απερχόμενη και συνεχίζει τις εργασίες της μέχρι την έναρξη της νέας Βουλής, ενώ θεωρεί συνταγματική εκτροπή την αναστολή της περίοδου των 15 ημερών για εξέταση της αναπομπής. Η άποψη περί διάλυσης της Βουλής είναι, όπως εγώ πιστεύω, εσφαλμένη. Η Βουλή δεν διαλύεται σε οποιοδήποτε στάδιο μετά που έχει κανονικά εξαντλήσει την θητεία της, αλλά σε προηγούμενα στάδια αυτό θα ήταν εφικτό και θεωρείται ως απερχόμενη. Σεβαστή άποψη του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά δεν είναι το θέσφατο ότι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας. Υπάρχει προηγούμενη γνωμάτευση άλλου Γενικού Εισαγγελέα που λέει ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Το ανώτατο δικαστήριο θα κρίνει αυτά τα θέματα και όχι ο εκάστοτε Γενικός Εισαγγελέας. Η παραπομπή στη Νέα Βουλή δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη του αισθήματος ευθύνης που φέρουν ήδη οι υφιστάμενοι βουλευτές. Η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τους δύο νόμους που κακώς ανέπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβεβαιώνει την ορθότητα των θέσεών μας. Πάντως, ο Πρόεδρος της Βουλής σε χθεσινή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σημειώνει ότι εν ώψη της πρόθεσης της Βουλής να μην επιληφθεί των αναπομπών, αλλά και της διαφωνίας του Γενικού Εισαγγελέα, το Σώμα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί τις συνέπειες που η παρέλευση της προθεσμίας θα έχει. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχουμε μια παράληψη να επιληφθεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει και η ανάλογη υποχρέωση του Προέδρου της Δημοκρατίας να υπογράψει τους νόμους και να τους δημοσιεύσει έτσι ώστε να λάβουν ισχύ. Οι αναπομπές αφορούσαν τη ρύθμιση κενών σε σχέση με την άδεια ασθενείας εργαζομένων και την πληρωμή με δόσεις οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δηλώνουμε τον απόλυτο σεβασμό μας προς το θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα και προς τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά θεωρούμε πως δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια κολυσιεργίας.